Βρισκόμαστε στην Ένωση Περιφέρειας Ελλάδας και έχουμε την τιμή να έχουμε στο μικρόφωνο δίπλα μας την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, την κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη και Μαγνησίας και Σποράδων. Μια μεγάλη ενότητα ως Αντιπεριφερειάρχες με μια γυναίκα επικεφαλής. Γιατί αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Κυρία Κολυνδρίνη, αν σας ρωτούσα, είσαστε ικανοποιημένοι για την εξέλιξη που έχει η γυναίκα στους τομείς τους κοινωνικούς, αλλά και μέσα από την αιρετή αυτοδιοίκηση? Όσο αφορά το κομμάτι των αγώνων και των διεκδικητικών δράσεων των γυναικών, είμαι ευχαριστημένη και θεωρώ ότι οι γυναίκες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πέτυχαν αντίστοιχα καλά αποτελέσματα. Επειδή όμως όντως ήταν πολύ συμπυκνωμένος ο χρόνος που η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να τα καταφέρει και βρήκε και χωρικό όριο μέσα στην κοινωνία για να το κάνει, πιστεύω ότι τα κατάλοιπα του παρελθόντος, όλα όσα μεταφέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια, είναι αυτά που δημιουργούν αγκυλώσεις και πολλές φορές δυσχεραίνουν το έργο της γυναίκας. Και αυτό το αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία. Οι γυναίκες, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία στα κοινά, είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες. Εγώ είμαι χωρικός αντιπεριφερειάρχης σε ένα νομό που είμαι επικεφαλής 8 ανδρών. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν δείτε μέσα στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στα περιφερειακά, οι γυναίκες είναι μειοψηφία σε σχέση με τους άνδρες, παρότι υπερέχουμε αριθμητικά ως πληθυσμός. Ως εκ τούτου, αυτό σημαίνει πως ακόμα η κοινωνία δεν έχει οριμάσει σε σημείο τέτοιο που να συνειδητοποιήσει πως οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν και τα πάντα τίθεται στη βάση των ανθρώπων, των δυνατοτήτων και όχι των φύλων. Η ποσόστοση τελικά βοήθησε στην εξέλιξη αυτή? Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετη με το φαινόμενο της ποσόστοσης, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως ιδιαίτερη κατηγορία, ιδιαίτερη κοινωνική. Και όχι ισότητα. Έτσι. Θεωρώ πως η ελεύθερη συμμετοχή των γυναικών ίσως θα απεγκλωβίσει τις οποιασδήποτε δυσχέρειες στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ποσοστό. Οι γυναίκες από μόνες τους πρέπει να καταλάβουν πως είναι άξιες ισότιμες με τους άνδρες, ότι είναι θέμα ικανοτήτων, ανθρώπινων δυνατοτήτων και σε καμία περίπτωση το φύλο τους δεν δυσχεραίνει αυτό που μπορούν και θέλουν να κάνουν. Ως αντιπεριφερειάρχης είσαστε θεσμός που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για αυτό το κομμάτι. Ο νομός σας έχει πολλά προβλήματα να επιδείξει? Σε σχέση με τις γυναίκες, έχει πολλά προβλήματα γενικότερα, όπως έχει όλη η Ελλάδα. Ζούμε σε ένα δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον, με κυρίως αξιακές κρίσεις. Τα πάντα κλονίζονται και νομίζω πως μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυτό που προέχει είναι η ενότητα, η συνοχή, να παραγωνίζουμε τις οποιασδήποτε διαφορές μας, είτε σε κοινωνικό, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο φύλων, μια και το θέτουμε σήμερα με αφορμή τη μέρα της γυναίκας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Μια τελευταία ερώτηση και θα αρχίσω από τα κάτω προς τα πάνω. Δημοτικός σύμβουλος γυναίκα, αντιδήμαρχος γυναίκα, δήμαρχος γυναίκα, αντιπεριφερειάρχης γυναίκα, περιφερειάρχης γυναίκα, βουλευτής γυναίκα, πρόεδρος της Βουλής γυναίκα, υπουργής γυναίκες. Τι μας έχει μείνει? Μας έχει μείνει μόνο να δούμε και γυναίκα πρωθυπουργό? Κοιτάξτε να δείτε, αν και εφόσον κριθεί ότι κάποια γυναίκα ως άτομο μπορεί να τα καταφέρει, τίποτα δεν είναι αυτό που θα μπορέσει να αναστείλει εξαιτίας του φύλου της μια γυναίκα. Σε οποιοδήποτε τομέα, όπως εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν και ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα, σε καμία περίπτωση. Σε όλους τους τομείς θεωρώ πως όλα εναπόκεινται στις ικανότητες και στη διάθεση των ανθρώπων. Και όταν απαλλαγούμε από αυτά τα κατάλοιπα και τις προλήψεις του παρελθόντος, τότε θα μπορέσουμε ακόμα και στην Ήπεθρο και στα χωριά που είναι μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, να απεγκλωβιστούμε από τέτοιου τύπου κοινωνικές αντιλήψεις που βάζουν τη γυναίκα στο σπίτι. Μου δώσατε μια πάσα, δεν θα την αφήσω. Τα χωριά. Βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη της γυναίκας να καταλαμβάνει κέρες θέσεις και να κάνει πάρα πολύ καλά και αξιόλογα τη δουλειά της. Έτσι, μάλιστα και πολύ καλύτερα και από τους άντρες κάποιες φορές. Πιστεύετε ότι τη μεταβάλλει, της αλλάζει καινοτροπία, της δίνει, βάζει τα ωριά της? Πετυχημένες γυναίκες λειτουργούν ως πρότυπα για τις υπόλοιπες, νομίζω. Και επειδή κάποια στιγμή στα χωριά τα πράγματα λειτουργούν και εξελίσσονται με πιο αργούς ρυθμούς, καλό είναι να δίνουμε το έναυσμα με την παρουσία μας, να συνειδητοποιούν οι γυναίκες ότι και οφείλουν να εμπιστεύονται οι γυναίκες και οφείλουν και οι ίδιες να προσπαθούν να συμμετάσχουν στα κοινά σε οποιοδήποτε βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και να εξελίσσονται περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη φορά θα είναι στο γραφείο σας για να σας ρωτήσουμε τι έχει γίνει, ποιες αλλαγές έχουν γίνει από το
τότε που συναντηθήκαμε μέχρι τότε που θα σας ξανασυναντήσω. Με μεγάλη μου χαρά να σας υποδεχθώ και να σας πω και κάτι άλλο που νιώθω την ανάγκη να πω, πως νιώθω ιδιαίτερη τιμή που έχω επιλεγεί να εκπροσωπώ τον νομό και μου δόθηκε η δυνατότητα από τον Περιφερειάρχη τον Κώστα τον Αγοραστό, έναν Περιφερειάρχη που είναι δεύτερη θητεία εκλεγμένος και αυτό δεν είναι τυχαίο και σήμερα είναι και παράλληλα πρόεδρος της ΕΝΠΕ. Θεωρώ ότι είναι μοναδική αξία για μένα να επιλέγουμε από έναν άνθρωπο που είναι καταξιωμένος.